Γεια σα, ρε μάγκες, τι λέει, πού χαθήκατε να πούμε. Έλα, ρε μαλάκια, σε ένα τηλέφωνο δεν πήρατε. Έλεος, ρε παιδιά. Πρέπει δηλαδή εγώ να κάνω την κίνηση. Τέλος πάντων, είμαι ο Κώστας Κρύος και αυτό είναι άλλο ένα βίντεο με λογοπαίγνια και ιστορία. Έκανα ένα poll στο Instagram αν θέλετε να συνεχίσω αυτά τα βίντεο και 150 άτομα μου είπαν ναι. Οπότε, αν αυτό το βίντεο δεν έχει 150 likes, είστε μπάσταρδοι, ρε φίλε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά την δεύτερη σεζόν με κάτι πάρα πολύ μπάντας. Θα μιλήσουμε λίγο για την Όλγα του Κιέβου ή αλλιώς, όπως την ξέρουμε εμείς, η Αγία Όλγα. Η Όλγα λοιπόν γεννήθηκε κάπου ανάμεσα στο 890 μετά Χριστόν και στο 903 μετά Χριστόν, στο Ψκόβ της Ρωσίας. Για τη ζωή της γενικά δεν ξέρουμε πολλά, μιας και δεν ήταν καθόλου κουτσομπόλγα. Παντρεύτηκε τον Ιγκόρ, τον πρίγκιπα του Κιέβου, και κάνανε ένα παιδάκι, τον Σβιάτοσλαβ ή κάπως έτσι. Μία μέρα λοιπόν, δολοφονούνε τον άντρα της. Τον έπιασαν κάτι δρευλιανοί και του είπανε: «Θα σε σκίσουμε στα δύο, τα αρχίδια μου στη μούρη σας τα έχετε». Και έτσι λοιπόν κατέβασαν δύο δέντρα από τις κορφές, έδεσαν τα πόδια του Ιγκόρ στις κορφές των δέντρων, λες και ήταν, ξέρω εγώ, κάποιος γκορίλας. Και άφησαν τα δέντρα και έγινε αυτό που του υποσχέθηκαν. Δηλαδή τον σκίσανε στα δύο. Οπότε η Όλγα μένει μόνη της και το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό για να κυβερνήσει ως αντιβασιλέας ή κάτι τέτοιο. Οπότε αναλαμβάνει αυτή κουμάντο και λέει: «Ξέρεις κάτι, Όλγα ή τίποτα». Πάνε λοιπόν οι δρευλιανοί να την πείσουν να παντρευτεί έναν από αυτούς, μιας και ήταν ελεύθερη. Αυτή σκέφτεται: «Με έχετε περάσει για καμία χαζοβιόλγα?» Τους λέει: «Περιμένετε λίγο στη βάρκα σας». Και το επόμενο πρωί τους πήγε σε μια τάφρο και τους έθαψε ζωντανούς. Ξαναπήγανε λοιπόν οι δρευλιανοί, όχι οι ίδιοι προφανώς, κάποιοι άλλοι. Αυτή τους καλωσόρισε ήρεμα και τους είπε: «Πριν μιλήσουμε, κάντε ένα μπάνιο στο λουτρό. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λουτρώ και δεν μπορώ να μιλήσω». Είπανε: «Οκ», μπήκανε στο λουτρό και η Όλγα έβαλε φωτιά και τους έκαψε ζωντανούς. Πάει η Όλγα λοιπόν τώρα στους δρευλιανούς. Τους λέει: «Εντάξει μάγκες, μου πέρασε όλα καλά. Απλά θέλω να οργανώσετε μια κηδεία γιορτή για τον άντρα μου που σκοτώσατε, οκ?» Οκ. Η κηδεία γιορτή βέβαια δεν άργησε να γίνει σαν την πανιέρα μου όταν ξυρίζει την κοπέλα μου και γέμισε γρήγορα με αίμα. Γιατί οι άντρες της Όλγας έσφαξαν 5.000 δρευλιανούς. Κυριολεκτικά την παρακαλάγανε να σταματήσει. Και λέει: οκ, τέλος, εδώ, φτάσαμε. Stop. Για να σταματήσω, θέλω να μου φέρετε ο καθένας από το σπίτι του 3 περιστέρια και 3 σπουργίτια. Και μετά θα ζητήσω ταπεινά συγγνώμη». Της είπανε οκ, της τα φέρανε και όπως η πρώην μου πήρε όλα τα πουλιά, τα πήγε στο σπίτι της, έδεσε στα πόδια τους ύφασμα, έβαλε φωτιά στο ύφασμα και τα άφησε ελεύθερα. Τα πουλιά, επειδή η φωλιά τους στο σπίτι τους είναι, τρέξανε κατευθείαν στα σπίτια τους. Και έτσι όλο το χωριό με τους δρευλιανούς έπιασε φωτιά. Έκαψε, σκότωσε και χμαλώτισε όλους τους κατοίκους του χωριού. Μετά από λίγο καιρό, αφού της πέρασε λίγο αυτό το πρόβλημα που είχε, έγινε χριστιανή και διέδωσε το χριστιανισμό στο κράτος των Ρος. Η εκκλησία ήθελε να γιάσει λίγο την Όλγα. Ήτανε σε φάση: «Ρε φίλε, δεν έχουμε Αγία Όλγα. Έχεις κάποια Όλγα στο μυαλό σου? Α, θες αυτή την Όλγα που σκότωσε 5.000 δρευλιανούς? Ποια, θύμισέ μου? Που πήρε τα πουλιά, τους έβαλε φωτιά, έκαψε το χωριό, σκότωσε το χωριό, εχμαλώτησε το χωριό. Άγια σου!» Και αγιάστηκε λοιπόν. Οπότε από Όλγα γίνεται Αγία Όλγα. Πέθανε στις 11 Ιουλίου και γι' αυτό γιορτάζουμε την Αγία Όλγα εκείνη την ημέρα. Αυτά ήταν τα πράγματα για την Αγία Όλγα. Αν σας άρεσε, κάνετε ένα like ή ένα comment. Αν δεν κάνετε κάτι τέτοιο, θα σας φωνάξω σπίτι που να κάνετε ένα λουτρό. Ήμουν ο Κώστας Κρύος και τα λέμε κάποια στιγμή κάπου.